Θα περάσουμε, θα δούμε και ακόμα ένα μικρότερο απόσπασμα μετά την τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον κύριο Μελά, βουλευτή Α Πειραιώς και Νήσων. Κύριε Μελά, καλή σας ημέρα και μας συγχωρείτε για την αναμονή. Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όσους μας ακούνε. Βλέπουμε πολλές εξελίξεις γενικώς τις τελευταίες ημέρες. Μία θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε πολιτική αστάθεια, από τη μία εγκληματική οργάνωση Άκη Τσοχατζόπουλου Γιάννης Μπόκο, από την άλλη εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, που ζητάνε οι ανακριτές άρση της πολιτικής τους ασυλίας. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά, ποια είναι σας η γνώμη σας? Εγώ είμαι κάθετα στο ότι πρέπει όλοι, πρώτα οι βουλευτές και συνεχεία και οι πολίτες, να λειτουργούν κατά το πλέον δημοκρατικό τρόπο. Να μην προβαίνουν σε πράξεις βία, να μην προβαίνουν σε πράξεις εκείνες που είναι εις βάρος των πολιτών. Η βία είναι εχθρός της δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν επιβάλλεται, όχι πρέπει, επιβάλλεται η δικαιοσύνη να ελέγχει τους πάντες σε βάθος, και από εκεί και πέρα όποιος έχει εμπλακεί σε οτιδήποτε, είτε σε κατάχρηση δημοσίου χρήματος, είτε σε οπωσδήποτε εγκληματικές ενέργειες, που αυτό είναι απαράδεκτο, να χάνονται ανθρώπινες ζωές, πρέπει να καταδικαστούν, να ελεγχθούν σε βάθος, και από εκεί και πέρα όποιος ευθύνεται να πληρώσει. Αυτή είναι η θέση δική μου. Πρέπει να λειτουργούμε κατά τον πλέον δημοκρατικό τρόπο. Σας λέω και πάλι, πρώτα οι πολιτικοί, αλλά και στη συνέχεια και οι πολίτες. Κύριε Μελά, ποια θα χαρακτηρίζετε πιο επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση, αυτή της Χρυσής Αυγής ή αυτή από τις μίζες των εξοπλιστικών συστημάτων? Αυτό το, δεν άκουσα το τελευταίο. Λέω, ποια σας φαίνεται πιο επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση, αυτή της Χρυσής Αυγής ή του Τσοχατζόπουλου με τον Σμπόκο και τις μίζες των εξοπλιστικών συστημάτων? Κοιτάξτε να δείτε, η μία με την άλλη διαφέρει. Αλλά και οι δύο είναι καταδικαστές. Και αυτές οι ενέργειες που της Χρυσής Αυγής που λένε ότι προβαίνουν σε εγκληματικές ενέργειες, και αυτό δεν επιτρέπεται να γίνεται. Πρέπει να λειτουργούν, όπως σας είπαμε, με δημοκρατικό τρόπο. Επιλέγησα μένα από τον ελληνικό λαό, αλλά επιλέγησα για να λειτουργήσω όσο το δυνατό καλύτερα για τον ελληνικό λαό. Εγώ πράξεις από οποιοδήποτε κόμμα που είναι υπέρ του ελληνικού λαού, το παραδέχομαι και το δέχομαι. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η πολιτική, εγώ δεν το λέω τώρα, το έχω πει και από το βήμα της Βουλής. Στην πολιτική δεν μπαίνεις για να ταρπάξεις. Μπαίνεις για να προσφέρεις στον ελληνικό λαό. Και γι' αυτό έχω πει και από το βήμα της Βουλής, και μάλιστα εδώ και 3-4 χρόνια, σε ένα νομοσχέδιο: έλεγχο σε όλους, έλεγχο σε βάθος, και όσοι τα έχουν αρπάξει και πίσω να τα φέρουν και να τιμωρηθούν. Αυτό πρέπει να γίνεται. Κύριε Μελά, όμως σήμερα διαβάζουμε σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ότι θάβονται οι λίστες Λαγκάρντ. Δηλαδή εκεί πέρα που κυνηγάμε μισθωτούς, συνταξιούχους, ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με όλη αυτή την κατάσταση, την οικονομική, την άσχημη οικονομική κατάσταση. Η λίστα Λαγκάρντ φαίνεται πως θάβεται. Με συγχωρείτε, αυτό που με ρωτάτε εσείς τώρα, εγώ το έχω πει και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στη Βουλή. Και μάλιστα στη Βουλή τους είπα ότι είναι δυνατόν να έχει περαστεί, και πέστε μου κι εσείς αν έχετε αντίρρηση, μία θηλιά στο λαιμό τον μισθωτό, τον συνταξιούχο, τον ελευθέρω επαγγελματιό και γενικά των οικονομικά δυνάτων. Και όσοι έχουν μαύρα λεφτά, και αυτοί που έχουν μαύρα λεφτά δεν έχουν 100 και 200 χιλιάδες, έχουν 100 και 200 εκατομμύρια. Να μην έχει αγγιχθεί κανείς, παρά να στίβουν τον άλλον που παίρνει 1000 ευρώ, 1100, 1200 και του κόβουν ή το φορολογούν 100 ή 150 ευρώ, που αυτά είναι αναγκαία για τη ζωή του, για να σιτήσει τον εαυτό του, τα παιδιά του, και αυτοί που έχουν εκατομμύρια να μην αγγίζονται? Γιατί δεν έχουν τη λίστα Λαγκάρντ, δεν την έχουν 2,5 εβδομάδες ή 2,5 μήνες, την έχουν 2,5 χρόνια. Θα έπρεπε όλοι να είχαν ελεγχθεί και αυτοί που έχουν μαύρα λεπτά να φορολογηθούν. Μετά από 2,5 χρόνια πάντως φαίνεται πως να έχει. Και θα σας πω και κάτι, αν είχαν φορολογηθεί όλα τα μαύρα λεπτά που υπάρχουν στο εξωτερικό, η Ελλάδα θα έπαιρνε μια πολύ μεγάλη ανάσα. Και εγώ το έχω πει και άλλη φορά, δεν είχατε ακούσει κι εσείς το 2011 που είχε πει ο κύριος Βενιζέλος ότι έχω βρει 600 δισεκατομμύρια μαύρα λεφτά στην Ελβετία, τα οποία θα τα ελέγξω και θα τα φορολογήσω? Πιστεύω το είχατε ακούσει. Εγώ τον είχα βρει στη Βουλή και του λέω, φορολόγησέ τους, πάρε 100 δισεκατομμύρια, τόνωσε το δημόσιο ταμείο και θα σου πω πολύ μπράβο.
Διότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δείξουμε την ανάλογη ευαισθησία στον ελληνικό λαό. Στον ελληνικό λαό που η μεσαία οικονομική τάξη, που ήταν το στήριγμα και της οικονομίας και της κοινωνίας, έχει εξαφανιστεί. Άνθρωποι με κύρος, με αξιοπρέπεια, τώρα σκέπτονται αν έχουν να ζητήσουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους. Είναι απαράδεκτο λοιπόν όλη αυτή η ομάδα των πολιτών, η πολύ μεγάλη μάζα των πολιτών να εξαθλιώνται και κάποιοι που έχουν μαύρα λεφτά να μην αγγίζονται καθόλου. Κύριε Μελά, πιστεύετε ότι θα υπάρξει δικαιοσύνη, θα βρεθούν δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγάλει λεφτά στην Ελλάδα, θα φορολογηθούν, ας το πούμε, ή μάλλον θα μπορέσει η Ελλάδα κάποια στιγμή να πάρει έναν αέρα, να πάρει μια αναπνοή? Εάν συνέβαινε αυτό, εάν ελεγχόντουσαν όλοι, είμαι βέβαιος ότι η Ελλάδα θα έπαιρνε ανάσα. Και τώρα και τη λίστα Λαγκάρντ να είχαν φορολογήσει, τα πέτρα που παίρνουν επιπλέον για να μαζέψουν 3, 4, 5 δισεκατομμύρια ευρώ δεν θα χρειαζόταν να τα πάρουν. Είναι εφικτό όμως να γίνει αυτό, να ελεγχτούν όλα αυτά τα χρήματα? Για μένα πρέπει να γίνει, να χρησιμοποιήσουν όλους τους τρόπους και να μπορούν να ελεγχθούν οι πάντες. Αυτή είναι η δική μου θέση. Να δουλέψουμε με όσο τον καλύτερο τρόπο για να ελεγχθούν οι πάντες. Διότι, σας λέω, αν έχεις μαύρα λεφτά έξω, δεν έχεις 100 και 200.000. Έχεις πολύ περισσότερα. Έχεις εκατομμύρια. Άρα, λοιπόν, αυτοί που έχουν εκατομμύρια, αν φορολογηθούν, δεν γίνονται φτωχοί. Φτωχοί και ακόμη φτωχότεροι γίνονται εκείνοι οι οποίοι τους κόβουν και 100 και 150 και 200 ευρώ. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, εκεί πέρα που μιλάτε για ποσά εκατομμυρίων, ξαφνικά μιλάμε για ευρώ. 100 ευρώ. Και ο κόσμος αυτή τη στιγμή ζει σε ένα κλίμα σίγουρα πολιτικής αστάθειας. Η οικονομική κρίση ολοένα και αυξάνεται, γιατί δεν βλέπουμε να μειώνεται. Εσείς ή οποιοσδήποτε βλέπει κανένα φως στο τούνελ? Να δει ένα φως, να πει ξέρεις κάτι, εντάξει. Άλλο να έχεις μια οικονομική πίεση 1-2 χρόνια και άλλο να ξέρεις πόσα χρόνια θα είναι. Θα είναι 10, θα είναι 15, θα είναι 20. Πόσα θα είναι? Εσείς πόσα πιστεύετε ότι θα είναι, κύριε Μελά? Δεν μπορώ να σας πω. Δεν μπορώ να σας πω ποια χρόνια. Είναι τόσο ρευστή η κατάσταση, είναι που δεν μπορεί να δει κανείς ποιος είναι η ροή, ποιος είναι ο δρόμος της χώρας, της Ελλάδος. Και δεύτερο, εκείνο το οποίο θα σας πω και είναι απαράδεκτο, είναι ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, έχουν χαθεί πολλές ανθρώπινες ζωές. Έχουν γεννηθεί πολύ λιγότερα παιδιά. Έχουν φύγει πάρα πολλά χιλιάδες παιδιά, 200.000 παιδιά και περισσότερο στο εξωτερικό. Άρα πού οδηγούμε την Ελλάδα? Η Ελλάδα του μέλλοντος τι θα είναι, η Ελλάδα των μεταναστών και των λαθρομεταναστών ή η Ελλάδα των Ελλήνων? Αυτό ειλικρινά με ανησυχεί. Πώς να μην φύγουν όμως, κύριε Μελά, οι νέοι έξω όταν εδώ δεν έχουν καμία ελπίδα σωτηρίας? Δηλαδή, άσχετα το τι εγώ το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω που φεύγουν έξω. Διότι όταν εδώ δεν έχουν καμία ελπίδα, είναι παιδιά μορφωμένα με πτυχία μεταπτυχιακά και δεν βρίσκουν τίποτε, καμία εργασία, πάνε έξω, βρουν εργασία για να μπορέσουν να ζήσουν. Εγώ δεν κατηγορώ τα παιδιά. Κατηγορώ την Ελλάδα που έφτασε σε αυτό το σημείο. Τα παιδιά καλώς κάνουν και βγαίνουν έξω. Η Ελλάδα που έφτασε σε αυτό το σημείο. Κύριε Μελά, διότι πιστεύω ότι όλοι, μα όλοι, και οι υπουργοί οικονομικών και οι τραπεζίτες και οι οικονομολόγοι ξέρανε ότι κάποτε αφού με δανεικά, πότε θα φτάσουμε στον γκρεμό. Αλλά δυστυχώς κανείς δεν λειτουργήσε με πρόβλεψη και συνήθως αυτό που λέμε εμείς οι γιατροί, το προλαμβάνει καλύτερο του θεραπεύει, όπως έχει πει και ο Ιπποκράτης. Δεν λειτουργήσε κανένας. Δεν ξέρανε ότι κάποτε θα φτάσει η Ελλάδα στον γκρεμό. Γιατί δεν παίρνανε κάποια μέτρα, ελαφρά μέτρα, για να μην φτάσουν αυτά τα ασφυκτικά μέτρα που έχουν εφαρμόσει σήμερα? Τώρα φτάσαμε όμως στον γκρεμό. Είμαστε στο τώρα δυστυχώς φτάσαμε. Εγώ το λέω. Και στο προλαμβάνει δεν λειτουργήσαμε και εφαρμόζουμε τη χειρότερη θεραπεία για την οικονομία της χώρας. Έχουμε σκίσει στο κεφάλι στην Τρόικα και στους Γερμανούς και δεν διεκδικούμε τίποτα άλλο. Δεν κάνουμε μια διαχρονική μελέτη του χρέους. Να φύγει το επαχθές, να φύγει το επονίδης το χρέος. Να μιλήσουμε και να διεκδικήσουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις. Γιατί όλα αυτά δεν γίνονται? Τώρα αυτό θα σας ρώταγα, για τις γερμανικές αποζημιώσεις δεν θα ήταν μια ανάσα γερμανικές αποζημιώσεις? Βεβαίως θα ήταν. 167 δισεκατομμύρια είναι. Λοιπόν, γιατί δεν μας τα δίνουν? Γιατί εάν χρωστάς εσύ σε έναν άλλον ή οποιοδήποτε χρωστάει σε έναν άλλον, ο ένας χρωστάει στον άλλον, δεν κάτσουν να δουν ποιος χρωστάει στον άλλον, να αφαιρεθεί αυτό το κομμάτι και να μείνει το υπόλοιπο. Αυτό έπρεπε να μην γίνει και για την Ελλάδα. Να φύγει το επακτές, να φύγει το επονίδης στο κρέος, να φύγουν οι γερμανικές αποζημιώσεις και από εκεί πέρα το υπόλοιπο κρέος βεβαίως να το πληρώσουμε. Αλλά δυστυχώς δεν λειτουργεί κανείς με αυτόν τον τρόπο.
Πιστεύετε ότι οι Έλληνες, τα παιδιά που φεύγουν από την Ελλάδα, φεύγουν και επειδή υπάρχουν περισσότεροι μετανάστες? Γιατί κάτι αναφέρατε πριν για τους μετανάστες. Όχι για τους μετανάστες. Μετανάστες στην Ελλάδα έχουμε αρκετούς. Και σας είπα το εξής. Εάν ελαττώνονται οι Έλληνες, συνεχώς ελαττώνονται οι Έλληνες, τι θα γίνει η Ελλάδα? Θα φτάσουμε να είναι οι μετανάστες ηλεθρωμάτων άνθρωποι περισσότερους από τους Έλληνες? Διότι όταν φεύγουν οι Έλληνες, έχουν φύγει από ό,τι έχω ακούσει από μελέτες, πάνω από 200.000 παιδιά. Σήμερα γεννιόνται παιδιά. Ξέρετε πόσες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες λιγότερα παιδιά γεννιόνται? Πόσοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους λόγω υποβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας? Λόγω έλλειψης μόνο μονάδων, κλειδών μονάδων εντατικής θεραπείας, μόνο για την Αττική χάνουν τον χρόνο γύρω στα 1.000 άτομα τη ζωή τους. Και πώς είναι εκείνοι, κύριε Μελά, οι οποίοι βάζουν τέλος σε μια ανθρώπινη ζωή λόγω της οικονομικής κρίσης? Ακριβώς, αυτοκτονίες. Και εγώ θα σας πω το εξής. Έχουμε ασχοληθεί καθόλου κανένας με τις αυτοκτονίες που είναι πάνω από 3.000 που έχουν γίνει στην Ελλάδα? Όχι. Κανείς δεν έχει ασχοληθεί. Λοιπόν, επιτρέπεται, σας λέω, να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο? Επιτρέπεται ο άλλος να χάνει τη ζωή του διότι δεν έχει να ζητήσει τον εαυτό του και δεν ξέρει τι θα κάνει? Και εγώ θα σας πω ξεκάθαρα, και όποιος διαφωνεί να το πει, εάν δεν υπήρχαν τα συσίτια τόσο της Εκκλησίας όσο και τα άλλα συσίτια κάποιων δήμων κτλ., τότε οι εγκληματικές ενέργειες, οι παράνομες ενέργειες, οι παραβατικές ενέργειες θα ήταν πολύ περισσότερες. Διότι ο άλλος όταν πεινάει δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει. Να πάει να βουτήξει, έτσι να το πω λαϊκά, να αρπάξει από κάπου κάτι για να φάει. Για τον νέο οικονομικό προϋπολογισμό του 2014, τι έχετε να πείτε? Αυτό δεν τον έχουμε πάρει στα χέρια μας, αλλά από ό,τι λέγεται θα έχουμε ελάττωση σε συντάξεις, θα δοθούν οι επικουρικές συντάξεις, θα ελαττωθεί το εφάπαξ και θα έρθουν και άλλα μέτρα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν αντέχει ο ελληνικός λαός άλλα μέτρα. Δεν αντέχει. Και το λέω ξεκάθαρα, δεν μπορεί συνεχώς να πιέζεται αυτός και τα μαύρα λεφτά να μην τα κουμπάμε καθόλου. Εσείς, σαν ανεξάρτητοι Έλληνες, ποια θα είναι η στάση που θα κρατήσετε? Σε τι, στον προϋπολογισμό? Ναι. Εάν, όπως λέγεται, γιατί σας λέω δεν τον έχω πάρει ακόμη στα χέρια, όπως λέτε, εάν υπάρχουν και άλλα μέτρα εις βάρος του ελληνικού λαού, τον καταψηφίζουμε. Ξεκάθαρα. Εγώ σας λέω, δεν θέλω νέα μέτρα για τίποτε. Τα μέτρα μέχρι σήμερα έχουν εξαθλιώσει τον ελληνικό λαό. Δεν επιτρέπονται άλλα μέτρα εις βάρος του ελληνικού λαού. Νομίζω, κύριε Μελά, χρησιμοποιήσατε την πιο σωστή λέξη, εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά και καλή δύναμη. Καλή σας ημέρα. Και σας ακούσαμε. Το ίδιο. Επίσης, καλή δύναμη. Να είστε καλά.